Έχει γυριστεί, φιλέ, ο Ρος Γάτος το 1985. Το ταξίδι στα κίθρα είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη. Μόνικα Μπελούτσι. Όχι. ταξίδι στα κίθρα πρέπει να έχει γυριστεί το 84. Αν έχω κάνει λάθος, θα παρουσιάσει ο Αντρέα Γεια σα, Ναδιάρα, τι έγινε. Καλά το Πώ είσαι, Είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Ναι. Θέλω να το πει ψέματα, γιατί έχουμε ξενυχτήσει πάρα πολύ αυτέ τι μέρε. Τι ξενύχτησε, γιατί. Γιατί είχε διαβολοβδομάδε, κάτσε δε στα μάτ, προπονήσει έχουμε, αγώνε έχουμε αργά, αντεκιμήσου μετά. δεν Αντεκιμήσου, νόμιζα να μου πει τίποτα άλλο. <laughs> όχι, αντεκιμήσου, Νάντια. <laughs> Πήγε ε? 4 η ώρα <laughs> να κοιμήσει. Αντε... <laughs> άντε... Όχι, όχι, εγώ σε σένα. Είναι το Πάρε Βάλε, Powered by Bet 365 και φυσικά δίπλα μου έχω Τόλικο τζιά. Ε, τα ξενύχια τώρα ξεκινάνε. Ξεκινάει και το NBA. Στο δεύτερο μισό τη εκπομπή θα κάνουμε μια α, πρώτη εκτίμηση. Η Ευρωλίγκα είναι πάντα στο επίκεντρο. Ολυμπιακό Παθναϊκό, Ολυμπιακό και ξέρω ε, ψωμί. Αλλά ξέρω ότι ήταν το ψωμί που έφαγε η Παθναϊκό την εβδομάδα που μα πέρασε, γιατί έχασε από την Παρή, έχασε και από τη Ρεάλ. Ανησυχούν οι Παθναϊκέ, αλλά εδώ θα τα εξηγήσουμε όλα να μην ανησυχούν. Και οι Ολυμπιακοί ψήλο ανησυχούν. Γκρινιάξαν έτσι από την ήττα από την Εφέσα. Αλλά ούτε οι Ολυμπιακοί ούτε οι Παναθηναϊκοί πρέπει να ανησυχούν. Όχι ότι είναι σίγουρο ότι θα πάνε στο Final Four και θα ε, πάρουν Ευρωλίγκαν. Και εγώ το έχω σίγουρο ότι τουλάχιστον θα πάει μια ελληνική ομάδα. Για να μην πω δύο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε το 0 στα 2. Το μη αναμενόμενο θα λέγαμε ότι ήταν το μάτσε με την Παρή. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Η Παρή επέβαλε το πολύ ψηλό ρυθμό που έχουμε δει ότι παίζει. Υπάρχει ένα κανόνα που λένε επίθεση στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι μάλλον ο κότ τη Παρή έχει πει επίθεση στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικού TJ Shorts και Χίφη. Τι Παναχαρή... είπες? TJ Shorts. Ποιον παίχτη σου είπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει ανάρπαστο πριν το παιχνίδι με την Παρή. Εντάξει, το έχει μυρίσει εσύ το έργο. Ό, Απλά... Το έχει μυρίσει. Εγώ σου πάρε δεν σου εκτίμηση ότι είναι καλό. Καλώ το ξέρει και η μάνα μου. Αν βάλει τη μάνα μου, τα πει. Εντάξει. Γιατί είσαι... Δε, δε, ναι, δεν πάω. Εντάξει, και στη, και στη διπλή εβδομάδα, γενικά σε όλα τα μάτια τη Παρή, είναι κομβικό παίχτη. Μα δείχνει από την αρχή τι ικανότητέ του. Κάτι που σου ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν περίμενα από την αρχή να δείξει αυτέ τι ικανότητε, γιατί τα κορμιά είναι άλλα από λοιπόν ό,τι. Είναι, είναι έναι. κολοπεσωμένο, σαν τζόκι του υποδρόμου. Σαν τι? Τζόκι. Ξέρεις από υπόδρομο? <laughs> όχι. <laughs> θα σου μάθω άλλη μέρα. <laughs> θα σου μάθω άλλη μέρα. Είχαμε πει παιδιά για τον uh, TJ Shorts, ένα παιδί το οποίο το έχουν σημαδέψει uh, αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας και όχι μόνο, κράτα το όχι μόνο, Opa. κράτα το όχι μόνο για το καλοκαίρι να είμαστε uh, καλά. Ένα Παναθαϊκός ο οποίος μπερδεύτηκε στις κοντούρες της uh, Παρή, μια Παρή η οποία παίζει ένα διαφορετικό μπάσκετ όπως είπε, uh, όχι ότι φάμε και ότι πιούμε, αλλά ένα αλόκοτο ένα, γρήγορο, λόποτο, γρήγορο, ένα, γρήγορο ένα γρήγορο μπάσκετ πολύ αθλητική, ορμάνε όλοι στα rebound, πολύ αριστερόχειρο ο Χίφιν mm. του 2002 πολύ καλός πρώτη φορά στην Ευρωλίγα. ο TJ Shorts του 1997 πολύ καλός πρώτη φορά στην Ευρωλίγα. ο Tyson Ward επίσης αριστερόχειρας δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι ο Colin Malcolm που δεν ξέρεις ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το επίθετο τον <laughs> μπέρδεψε <laughs> τον, <laughs> <laughs> τον Παναθηναϊκό <laughs> και γενικώ η Παρή αφήνει καλές θα, θα σου λέγω ότι Παρή ναι. Είναι κάπου σαν την Καλυθέα στο ποδόσφαιρο, αλλά την Καλυθέα μέχρι πριν δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Η Καλυθέα έχει πολύ ωραίε μπλούζε, αυτό έχω δει μόνο. Συνέχισε. Έχει <laughs> πολύ ωραίε μπλούζε, αλλά επειδή έχουμε γέννημα θέμα Καλυθέα και μου λέγανε καλή Καλυθέα, καλή Καλυθέα. Καλή Καλυθέα, όντω ε, στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε με πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά λέω δεν βλέπω να κερδίζει και ανησυχώ. Θα μου πει, παίζει με Παναθανιακό Ολυμπιακό άκ. Ναι, τον Παναθανιακό πρέπει να τον κερδιζει 7 7-2. Ναι. Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ναι, Δεν το, το πήρε το μάτσο. Ο Μουτίνιο στο τέλο πήγε αντί, πήγε αντί να κάνει. Ρε στο τέλο, όταν είναι τέτοιε φάσει, μύτο! Παρά μή την πέρασε από πάνω Καραβολίδα. και από δεξιά. Ναι, ρε! ρε, ρε. <laughs> Καραβολίδα! Δεν <laughs> είστε πόντο φαίριστε. Μύτο, ρε! Να τον πάρει μέσα και τον Τουρκμανδράχα και όλου μέσα. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, πάρει. Είναι σαν την ε, καλή θέα, Δηλαδή <laughs> έχει καλό πρόσωπο, αλλά δεν πολύ παίρνει αποτελέσματα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ε, σχετικά με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή, τουλάχιστον θέλω να δώσω λίγο τα εύσημα στην Παρή, στον Ερυθρό Αστέρα και στι Άλγκυρε. Γιατί θεωρώ ότι είναι ομάδες που δείχνουν χαρακτήρα, ξέρουν τι θέλουν να κάνουμε στο γήπεδο και δεν παρατάνε τα ματ. Βλέπε Αρμάνι. Οι Γερμάνοι έχουν την εντύπωση ότι έχουν πάει όλοι μαζί να κάνουν διακοπέ εκεί πέρα. Έφυγε το μάτσο με τον Ολυμπιακό, ο οποίο Ολυμπιακό θεωρώ ότι έδειξε τα πρώτα του δείγματα στο τι θα δούμε στη συνέχεια από αυτόν στο μάτσο με την Αρμάνη. Αλλά η Ερμάνη με το που τη φύγει το σκορ, μην λε και το αφήνει. Εν τω μεταξύ, κοιτάω παράλληλα το μάτσο του Παναθηναϊκού και κοιτάω και το σκορ με τη Ζάλγκη με την Αρμάνη. Λέω εντάξει, έχει φύγει αυτό. Γυρνάω πίσω και βλέπω τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, τι ανατροπή ήταν αυτή. Δηλαδή, ναι. κάποια πράγματα που λες δεν εξηγούνται ε, μπασκετικά. Αυτό που συνέβη στο μα τη Άλγκη με τη Αρμάνι είναι από τα νίκουστα. Τώρα 27 πόντου μέτρησα και τα δευτερόλεπτα. 3 και 43 πριν το τέλο τη τρίτη περίοδου. Απλά Αρμάνι. Απλά Αρμάνι. Έχι. Έδειξε το χαρακτήρα τη η Αρμάνι και έχασε παιχνίδια από του 27 πόντου την τα λέει παιδιά πάρα πολύ καλά. Μα έχει βάλει ε, τα γυαλιά. Είπε τρει ομάδε οι οποίε όντω είπε στι Αλγύρε. Τι έχω ξεχωρίσει ε, ναι, ναι, για η οποία, την κράση του. Ναι, 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 ε, εκεί θα στηριχτεί αυτή η ομάδα με τον Τρικέρι Προποντή. Έχει αρχή, μέση και τέλο. Είπε στην Παρή η οποία παίζει ένα διαφορετικό ε, στυλ μπάσκετ ε, σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε. Και είπε και μια ακόμα το Ερυθρό Αστέρα ο οποίο ε, δείχνει χαρακτήρα. Σφερόπουλο, εντάξει το ξέρουμε, πειθαρχία. Ε, ο σφερόπλο ο οποίος η αίσθησή μου λέει άσε να το πω στο τέλος θα κάνει θυμίσαι, το μας πω τι ετοιμάζεται να κάνει ο σφερόπλο, αλλά είναι μια ομάδα που κάλιστα θα μπορούσε να έχει 4 στα 4 αλλά στο 93-90 που προηγήθηκε πυθνίδι. ο Ερθρός Αστέρας στην ε, παράταση ο Γιάνγκοντος Σάντο, ο οποίος ήταν ε, πολύ καλός γενικά ε, ε ξέρεις, με τον κόσμο και λοιπά έπαιζε και πάρα πολύ καλά αντί να πάει να κάνει 24 Πήγε την Μπομπούνισε το 93-90, έγινε 93-93 με τον Λαπροβίτολα που χτύπησε παρεπιπτόντω το μάτι του Πρωταθλήματο με την Πασκόνια και κάπω έτσι χάθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή μια λεπτομέρεια, γιατί αν γίνει το 96-90, όχι ότι δεν χάνεται το παιχνίδι, αλλά είναι. Ε, κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Και μια που λέγαμε πριν για κοντού, για κοντό είναι παλιά λέγαμε για του κοντού έντερ, χάνει κλπ. Και τώρα <laughs> λοδά, έχουμε του πολύ, πολύ κοντού playmaker. Πολύ κοντή. Καμπάτσο πολύ κοντό. Λάρκιν, ταγκάρτενο. Mm. Πολύ κοντό. Σόρτ πολύ κοντό. Χίφι πολύ κοντό. Για κοντό πολύ κοντό. Ντάριο Μαγί που σκότωσε την Nike με τη βόνη. Πιο κοντό και από του κοντού. Ποιο άλλο. Με κοιτά εμένα. Όχι, εσείς 1,64 και 5, είπαμε. Ναι, για γυναίκα ένα 1,64 και 5. Εγώ. Ναι, ναι. Μπράβο. Είμαστε στην εποχή των πάρα πολύ κοντών playmaker. Δηλαδή, πάμε στην εποχή του 99 όπου είχε τον Τάιο Σέντνη οι και λέγανε που πάει με κοντό, πολύ κοντό playmaker κλπ. Ο Κασλάουσκα και τόνα και τάλο. Και πήρε περίπατο η Ζαλγκύρη το α, ευρωπαϊκό την Ευρωλίγκα. Ο Τάιο Σέντνη που μετά έπαιξε στον Ολυμπιακό πρώην του NBA, UCLA, Sacramento Kings, Boston Sergis και πάει λέγοντα Πάμε! Εγώ θέλω να μου πει λίγο για τον Παναθηναϊκό με τη Real και λίγο για τον Ολυμπιακό με την Εφέση. Ναι, και να το Παναθηναϊκό, επειδή ανησυχεί ο κόσμο, ο Παναθηναϊκό ε, προχθέ, πριν 4-5 μέρε, ήμουν στο S DNA, έκανα εκπομπή. match και ρολίγκα, έφυγα πίναγα. Ναι. Πήγα, πήγα έξω από το Μέγκα σε συγκρού, έφαγα το βρώμικό μου ναι. <laughs> και χόρτασα. <laughs> okay. Which means, βασκετικά <laughs> τι, <laughs> σημαίν <laughs> τι, σημαίνει, <laughs> <laughs> τι σημαίνει. Τι σημαίνει, <laughs> ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι, εκεί που πίναγε, καραπίναγε, δεν πίναγε ο Παναθηναϊκός. Έχασε το Super Cup περίπατα από τον Ολυμπιακό. Μια καινούργια κατάσταση με τον Γιαννακόπουλο, ρίχνει του mm -hmm. κόσμου τα λεφτά. Έχασε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Πείναγε. Πείναγε για διάκριση. Και ξαφνικά, ξαφνικά δηλαδή από 17ο, πήγε σου πει Ευρωλίγκα περίπατο και πρωτάθλημα με ανατροπή. Έφαγε. Α σηκωθώ. Χόρτασε. <laughs> Χόρτασε. <laughs> Μέχρι να επανέλθει τώρα στι κανονικέ καταστάσει, θέλει λίγο χρόνο. Εντάξει, ε, ενδεχομένω. Η, η, η γλώσσα του σώματο του Παναθηναϊκού είναι τρει ταχύτητε πίσω από το κανονικό. Δεν είναι θέμα μπάσκετ. Είναι τρει ταχύτητε. Ο Ολυμπιακό παίζει κανονικά η ένταση του. Αλλά το θέμα mm -hmm. του Ολυμπιακού είναι κάπω διαφορετικό σε σχέση με τον Παναθναϊκό. Εγώ το αφήνω αυτό τώρα στο τραπέζι, το είπα και στι αρχέ και τώρα το βλέπω να συμβαίνει. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό θα όσο καλό είναι ο Φουρνιέ. Θα τραβήξει πολύ μεγάλο κουπί. Εντάξει, έκανε δύο λάθη στο τέλο που βγήκε και μίλησε και ο ίδιο γι' αυτό. Αλλά εντάξει, η μπάλα, η αλήθεια είναι ότι στο φρουνιά θα πάει στο τέλο. Εκεί θα τη δώσει. Ε, ο Ολυμπιακό έχασε ένα δικό του παιχνίδι, αν με ρωτάς. Βέβαια, εντάξει, τα ποσοστά τη ε, ΕΦΕΣ ήταν πάρα πολύ καλά. Το θέμα ήταν στη δεύτερη περίοδο που η second unit του Ολυμπιακού επέτρεψε στο Λάρκι να βρει ρυθμό. Γιατί αυτό συνέβη. Σκόραρε με κάθε πιθανό τρόπο. Και μετά είδαμε χαλάρωση. Τέθηκε και το θέμα για το Ντόρσεη, γιατί δεν έπαιξε, είχε βάλει 16 πόντου, αν θυμάμαι καλά, μέχρι εκείνη 11, την ώρα. 11. 11. Είχε βάλει 11 πόντου. Ναι, όμω αμυντικά δεν έστεκε καλά η ομάδα εκείνη την ώρα. Όχι απαραίτητο για τον Τόρση, γιατί είχε ήδη βρει ρυθμό ο Λάρκιν. Γύρισα πίσω και το ξανά το παιχνίδι. Εντάξει, μια ήττα που ενδεχομένω δεν σημαίνει πολλά για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Είναι σε καλύτερη μοίρα, αν με ρωτάσεις, τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκό είναι αυτό που λε και φαίνεται στην άμυνά του. Έχει μπει και στο ρυθμό τη Παρή και στο ρυθμό τη Ρεάλ. Εκτό από την ατομική του άμυνα, η οποία δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε να είναι, το ίδιο συμβαίνει και με την ομαδική του άμυνα. Δεν γυρίζει πίσω στο transition, δηλαδή ξέρει: Είναι κάποια πραγματάκια που ενδεχομένω και Σφαλιάρα με την Παρία, αν με ρωτά, να του έκανε καλό. Και θε, θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία το μάτσο με τη Φενέρ να δείξει ο Παναθηναϊκό τι υπερκλασά του παίχτε έχει. Ναι, είπαμε. Χρειάζεται υπομονή και από τι δύο ομάδε. Είναι πάρα σίγουρα, πολύ δύσκολη η διαδικασία όσο, όσο ωραία. Είναι για του οπαδού των ομάδων, όσο ε, ωραία είναι τα ρόστερ που έχουν φτιαχτεί, που είναι τα καλύτερα ρόστερ τη Ευρωβλήκα. Από εκεί πέρα μιλάμε για ανθρώπου. Έβλεπα χθε μια ταινία, ένα παίχτη δεν έπαιζε, λέει για Δεν παίζω, δεν κάνω και δεν ράνω. Ε, αυτό είναι το θέμα. Η χημεία, ο πάνεγκο, γιατί έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε, γιατί είχε σούπερα Σούπερ από τη γιατί ήταν ευχαριστημένοι η Νάντια, ο Μαστροπάγκο, ο Φεντιλάκη, ο Αντρέα. Ο Τόλη ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Αν δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι, εγώ δεν λέω ότι αν είναι όλοι ευχαριστημένοι θα τα πάρουμε όλα, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ξέρει τι okay. πρέπει να κάνει φέτο Μπαρτζόκα Σαταμάν για μένα. Ισορροπίε. Γιατί έχουν πέσει. Επέφτες... Ε, καλά, εντάξει, αυτό το λέω. Αυτό. Ε, έχουν παίχτε που ο καθένα από αυτού θα μπορούσε να παίζει ενδεχομένω πενταδάτο. Σε άλλη ομάδα θα ήταν πενταδάτο. Δηλαδή... στον Ολυμπιακό πενταδάτο. Όλοι πενταδάτη είναι. Ο Λορέντζο, α πούμε, τώρα που έπαιξε τρία λεπτά. Ξέρει, λε τώρα πώ θα πάει η συνέχεια. Θεωρώ βέβαια ότι κάτι μου λέει ότι προσπαθεί να του φορμάρει όπω ανέφερε και τι δηλώσει του. Ε, θεωρώ ότι θα του πηγαίνει να αλλάξει με το Σλούκα. Λέτε δηλαδή, τώρα όταν έχει το Σλούκα και βγαίνει, και βγαίνει και μπαίνει ο Λορέντζο Μπράουνι του Μπαλίν. Ε, δεν θεωρώ ότι έχει σοβαρό θέμα. Αρκεί να βρει αυτή τη χρυσή τομή και τα παιχνίδια στα οποία θα είναι ψημένοι παίχτε, έτοιμοι να μπουν. Θα έχει βρει ενδεχομένω πια rotation, λειτουργούν καλύτερα και θα μπορούσε να τα βγάλει στο παρκέ. Νομίζω ότι ο Παναθηνικό δεν το έχει βρει ακόμη. Θετικό για μένα είναι η απόδοση του Χουάντζο για ακόμα ένα παιχνίδι. Συνεισφέρει αμυντικά, το ξέραμε, είναι παντού στο γήπεδο, το ξέραμε, βοήθησε και στο κομμάτια των rebound με πάρα πολύ. Βλέπω όμω ότι έχει γίνει πιο σταθερό και επιθετικά. Το ίδιο και ο Τσέντιο Μαν. Μπράβο, μου έδωσε πάρα πολύ καλή πάσα και πριν σε πάω στη Ρωσία. Βάλε. Παρότι είσαι με παρεβάλε ε, φανελάκι εκεί, θα κρυώσει πολύ που θα πάμε στη Ρωσία να βρούμε τον προποντή τη ΕΣΕΚΑ τον Αντρέα τον Πιστιόλη. Να σου πω ότι ο Παναθυναϊκό φέτο είναι σαν το Χουάντσο τον περσινό. Έχει μπει και κοιμάται όρθιο. Κοιμάται όρθιο και δεν πληρώνει ξενοδοχείο. Ο Χουάντσο τον βλέπει φέτο τεντωμένο. Ναι ναι, 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 Πέρυσι σου κοιτά, κοιτά. Όχι, δεν είχε σου ήταν. Αυτό που σου είπα. Α τα λέει που είχαν πέρσι. Σε, τα λέει που είχαν πέρσι. Αν μπορούσε. Σε ψυχολογία τώρα, δεν Σε highlights θα θέλουμε 10 λεπτά. Και τον βλέπει φέτο τεντωμένο. Έτσι είναι ο Παναναναϊκό φέτο. Έχει μπει σαν τον κοιμήσει τον περσινό Χουάντσου. Εγώ Αλλά τώρα χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο. Οκτώβρη-Νοέμβρη δεν πήρε κανεί τίποτα. Συμφωνώ, απλά θα σου πω κάτι. Είναι τόσο ανταγωνιστικέ οι ομάδε φέτο που ακόμη και να μην καλά, ενδεχομένω κάποια πρέπει να παίρνει τα ψίχουλα. Δηλαδή να κρατά το ροζ και να φεύγει. Μπήκα χειρουργείο πέρσι, 31 Οκτωβρίου. Τι, γιατί κάνει, γιατί χτυπά ξύλο. Εντάξει, Εντάξει μακριά μα τα χειρουργεία. Εντάξει, τι έκανα, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Βγαίνω, ξυπνάω, μου λέει ο άνθρωπο που μου νοσηλευτή. Όχι. Λέω εγώ τι κάτσε πονάω τι έγινε. <laughs> τι έγινε, φίλε, λέω, και αυτά μόλι ξυπνάω και λοιπά. Μου λέει ανακοίνωση τον Άνω Παναθναϊκό. Ολυμπιακάκια. Ολυμπιακάκια αυτό. Ολυμπιακάκια. Είναι από τι στιγμέ που σου μένουν. Και είδε τι έγινε μετά. <Κι> Γιατί τον ήθελε τον Άνω Ολυμπιακό τον πρώτο ήθελε. Ναι, και ναι, τελικά ναι, τον ναι, πήρε ο Παναθναϊκό. Ναι. Και είδε τι έγινε. Ένα κούκο δεν φέρνει άνοιξη. Αλλά ένα κούκο, αν είναι πάρα πολύ καλό ο κούκο, οδηγεί στο να έρθει η άνοιξη και ο Ναν. Άνοιξε το δρόμο Πάμε για να φτάσει στον Τώρα Έχουμε και ειδήσει μετά, ε. Εννοείται. Θα σου πω πιο μεγάλο όνομα του NBA ετοιμάζεται να έρθει στην Ευρώπη. Φέτο, εφέτο. Τώρα. Α, τώρα, τώρα. Τώρα. Α, τώρα, τώρα. Πάμε. Νάντια, σε πάω Μόσχα. Πάμε, στη Μόσχα. Σε πάω Μόσχα να σε κρυώσω, αλλά να μας ο κότς, ο Ανδρέας ο Πιστιώλης, ο προπονητής της ΕΣΕΚΑ, της μεγάλης της ΣΚ. Πάμε να μας τα πει όλα. Ανδρέα μου, τι κάνεις. Γεια yes, κότς. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που με έχετε στην παρέα σας. Και ό,τι μπορώ να σου πω, θα σα το πω. Εμείς ευχαριστούμε. Μα δώσει μια άλλη διάσταση. μα δώσει μια άλλη διάσταση από τη Ρωσία που μπασκετικά δεν την έχουμε ξεχάσει τουλάχιστον εμεί προσωπικά, αλλά ο πόλης, ο κόσμο δεν την ε, πολύ βλέπει ε, πλέον. Αλλά ας ξεκινήσουμε πώ είναι η ζωή εκεί. Αυτό μα ενδιαφέρει καταρχά. Πώ είσαι εσύ, πώ είναι η ζωή. Κοίταξε, η ζωή είναι κανονικά. Δεν, ε, ε, δηλαδή από τότε που ήμουν εδώ πέρα πριν το πόλεμο, δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ε, ε, Ιδίω στις μεγάλες πόλεις η ζωή κυλάει κανονικά, ε, με κάποιες μικροπροσαρμογές, αλλά γενικά όλα εδώ πέρα είναι ήρεμα και ε, πάνω κάτω όπως τα θυμάμαι. Δώσ' μας καιρό. Από καιρό <Ρι> καλά είμαστε για τα δεδομένα της Ρωσίας βέβαιως, έτσι. Όχι για τα ελληνικά δεδομένα, ε, δηλαδή, αλλά μας δηλαδή. έχει κάνει καλό καιρό, έχουμε λιακάδα, έχουμε... ακόμα πάμε καλά. Κανατάληρο, πέντε παππούς. Ή όχι. 5 βαθμούς, παρακάτω, παραπάνω. Ε, 5. 5, 5, 5. Το πέτυχα, το πέτυχα. Το πέτυχα, ναι, ναι να ναι. το ξέρω το πέτυχα. Το <laughs> πέτυχα. <laughs> 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 αλλά είναι καλά το 5 εδώ πέρα, <laughs> είναι μια χαρά. βγαίνει έξω, εντάξει όχι με τον κοντομάνικο, αλλά βγαίνεις άνετο. Μια χαρά, ωραία, ωραία. Η Τσέσσεκα όμω μα ζεσταίνει. Κερδίσατε και την μπάρμπα, έχετε χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Πήρε και Super ε, είμαστε καλά γενικά. Ε, έχουμε συνεχίσει με το momentum με την περσινή σεζόν. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να ε, λέμε πολλά πράγματα, αλλά είναι, αισθανόμαστε καλά στην ομάδα. Έχουμε φτιάξει ένα καλό ρόστερ, έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας. Ε, έχουμε καλούς ρόλους, έχουμε καλούς επαγγελματίε. Ο σύλλογος πάντα είναι σε υψηλό επίπεδο και πολύ οργανωμένος, οπότε για την ώρα όλα βαίνουν καλώς. Την υγεία μας να έχουμε, ξέρει επειδή αυτά είναι το πιο σημαντικό στον αθλητισμό να έχουν οι παίκτες ιδίως στην υγεία τους και να μην έχουμε τραυματισμούς και απρόπτα και είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε κατά τα άλλα. Coach, ποιο είναι το μεγαλύτερο challenge για το ρωσικό πρωτάθλημα? Έχει διατηρήσει το επίπεδό του, βρίσκεται παίχτες, τι συμβαίνει εκεί? Ε, κοίταξε, το να προσελκύσουμε παίχτες είναι λίγο πιο δύσκολο. Ε, αν ε, μένουμε στα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή με τη λογική που είχαμε συνηθίσει σαν Τσεσεκά και σαν Ρωσικό μπάσκετ, ε, πλέον δεν μπορούμε να προσελκύσουμε του ίδιου παίχτε. Βρίσκουμε παίχτε, έρχονται παίχτε εδώ πέρα, είναι καλό το πρωτάθλημα, είναι καλή οργάνωση. Ε, δεν είσαι στην Κίνα όπου σε ξεχνάνε που είσαι. Βλέπει ότι πολλοί μεταπηδάνε από τι ε, ε, ρωσικέ ομάδε, η Euroliga. Δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα που ο μπασκερικό κόσμο το παρακολουθεί. Είναι υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν καλοί παίχτε, υπάρχουν καλοί προπονητέ, υπάρχουν οργανωμένοι συλλόγοι. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιε δυσκολίε ε, να προσελκύσουμε παίχτε. Βέβαια, να τονίσω σε αυτό ότι ε, πλέον υπάρχει γενικότερη πανευρωπαϊκή δυσκολία στο να προσελκύσει παίχτε. Ε, υπάρχουν δυσκολίε ε, να φέρει Αμερικάνου παίχτε από το NBA, από τη G League. Ε, βλέπετε τώρα ότι και με τα κολέγια έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα Ρωσίας. Εμεί απλά. Περιορίζεται η αγορά μα, ω προ του Ευρωπαίου παίχτε ε, είμαστε πιο περιορισμένοι. Ε, για του Αμερικάνους παίχτε, νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα στην προσέλκυση παχτών. Αν βάλουμε σε αυτό ότι μπαίνουν πλέον δυνατά και αγορέ τη Ασία, όπω Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία, και ε, μεγαλώνουν τη ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο μικρή η προσφορά. Το Ναβράμπο, πώ το έψεσαι. <laughs> το κάναν άλλοι για μας. κοίταξε, ήταν μια πολύ απρόσμενη κίνηση και ότι καταφέραμε. Ήταν κάτι το δουλεύαμε αρκετά το καλοκαίρι. στο τέλος έπαιξε ρόλο ο ίδιος ο παίχτης, οι πληροφορίες που είχε για την ομάδα και το περιβάλλον από τη Σερβία και το γεγονός ότι δεν έβρισκε ίσως και αυτό που θα ήθελε στην Euroleague. Ε, οπότε, νομίζω ότι μίλησε περισσότερο το όνομα του συλλόγου σε αυτή τη μεταγραφή. Ναι, ε, καρδιοχτύπησες λίγο στο τέλος με το NBA Out. Όχι. <laughs> Όχι όταν ε. κάναμε τη συμφωνία μας, αποδεχόμασταν ότι μπορεί να γίνει και αυτό, <laughs> αλλά ήταν ένα σημείο που όπως και να έχει κάτι θα κερδίζαμε γιατί θα έβγαινε με Buy Out, οπότε... ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να βρούμε επέχθυσα τον Αλέξα στην αγορά. Ε, αν βγαίναμε ενισχυμένοι οικονομικά, πιθανόν να μπορούσαμε να κάνουμε κάποια άλλη κίνηση. Ε, ξέρεις, συνήθως δεν αγχώνουμε σε αυτά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και θα βρούμε τη λύση για να προχωρήσουμε. Ούτως ή άλλως είχαμε μια πολύ καλή ομάδα γιατί διατηρήσαμε τον κορμό μας και απλά θέλαμε το ένα κομμάτι που θα μας ε, ανεβάσει επίπεδο. Ανδρέα, για τον πολύ κόσμο που δεν βλέπει, δώσ' μας ένα χάρτη της VTB League. Δηλαδή... Τσεσεκά, ποιε άλλε ομάδε είναι τα φαβόρη, δηλαδή ποιε θα περιμένουμε στην τελική ευθεία, Ποια είναι η πεντάδα ομάδα, ε, ε, Καταρχήν ε, να τονίσω γιατί ο περισσότερο κόσμο θεωρεί ότι η ΒΕΤΕΠ ήταν ε, όπω ήταν παλιά, όπου η Τσεσεκά κυριαρχούσε και ήταν ε, το αδιαφορετή και το φαβόρη κάθε χρόνο. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Ε, για την ώρα δηλαδή δεν είμαστε καν το μεγαλύτερο μπάτζε τη ε, ε, Είναι οι τέσσερι ομάδε, δηλαδή η Τσεκά, η Zenit η Unix και η Locomotive, οι οποίε είναι πάνω κάτω στα ίδια δεδομένα, είναι όλε πάρα πολύ καλέ ομάδε. Ε, και πραγματικά νομίζω ότι το πρωτάθλημα παίζεται στα ίσια μεταξύ αυτών των ομάδων ε, και παίζεται σε λεπτομέρειε. Ξέρει δηλαδή ποιοι θα μείνουν πιο υγιεί, ποιοι θα κερδίσουν τα πιο κρίσιμα παιχνίδια και στο κατάλληλο momentum θα πάρουν το αποτέλεσμα. Ε, είναι λιγότερε οι ομάδε, οπότε παίζουμε ένα πρωτάθλημα τεσσάρων γύρων. Ε, παίζουμε τρει φορέ, δηλαδή παίζουμε τέσσερι φορέ με κάθε ομάδα ε, οπότε είναι με αρκετά παιχνίδια και με αρκετέ δυσκολίε στο πρωτάθλημα. Αλλά γενικότερα είναι ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι υπάρχει καλό επίπεδο στη ΔΕΤΕΜΠΕ και θεωρώ ότι είναι ε, top 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε Euro και διεθνείς ε, διεθνεί Ο Εξέβη Μούνι είναι παίκτη Ευρωλίγκα, το παιδί τη Zenit που ήρθε από το NBA. Κοίταξε, πολύ πιθανόν. Μιλάμε για ένα παίχτη με φοβερά προσόντα. Είναι εντυπωσιακό παίχτη. Είναι... Θα φανεί αν μπορεί να σταθεί στην Euroliga, διότι υπάρχει αυτή η περίοδο που έχουν όλοι οι Αμερικάνοι όταν πρωτοέρχονται στην Ευρώπη. Όπου πρέπει να καταλάβουν πώ παίζεται το μπάσκετ εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η προσαρμογή του σε αυτό. Ε, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παίχτη και μια πολύ καλή μεταγραφή για τη Zenit. Τζεσσεκά είναι υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξέρουμε τώρα τι καταστάσει που επικράττουν με τον πόλεμο. Έχει κάποια εκτίμηση για τη συνέχεια, για το τι μπορεί να συμβεί, θα δούμε την Τζεσσεκά ξανά στην Ευρωλίγκα, Κοίταξε, αυτό δεν είναι θέμα αθλητικό, είναι θέμα πολιτικό. Οπότε Συμή. είναι δύσκολο να προβλέψει. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον πόλεμο. Ε, είναι πράγματα που είναι εκτό ελέγχου τη είναι εκτό ελέγχου των ομοσπονδιών ή της Euroliga και όσους συμμετέχουν. Ε, νομίζω ότι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή. Αλλά νομίζω ταυτόχρονα ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δηλαδή δεν θα μείνει τσασεκά ε, εκτός Ευρώπης και εκτός Ευρωλίγκας διαπαντός. Οπότε είναι θέμα χρόνου και πολιτικών συγκυριών. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, όλες οι ε, ομάδες, όλοι οι σύλλογοι που συμμετέχουν, ίσως όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι ε, και οι περισσότεροι από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ε, θέλουν, επιζητούν την επιστροφή της ΣΕΚΑ, γιατί, ε, ε, ξέρεις, ήταν ε, συνδεδεμένη η Euroliga με την ΣΕΚΑ, ήταν πάντα Είναι το είτε. παιχνίδι που όπου πηγαίνουμε το γήπεδο γεμίζει ε, Φέρνει μεγάλο ανταγωνισμό και είναι μία ομάδα που του σέβονται στην Ευρώπη και την εκτιμούν για αυτό που έφερνε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ανδρέα, ο Πάθνακος ή ο Ολυμπιάκος θα πάρει την Ευρωλίγα φέτος. Ίσως και κανένας, δεν, μπορεί, <laughs> δεν μπορείτε να το, το ξέρεις αυτό. Ε, κοίταξε, ξέρεις πολύ καλά ότι η εμπειρία λέει ότι όσοι πανηγυρίζουν το καλοκαίρι δεν πανηγυρίζουν και στο τέλος της σεζόν ε, 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 κατά ανάγκη. Δηλαδή μεταγραφές είναι περισσότερο για τους οπαδούς, χαίρονται πολύ οι φίλαθλοι και ο κόσμος βλέποντα καινούρια ονόματα και μεγάλα ονόματα, αλλά αυτό δεν είναι εγγύηση για τίποτα. Ε, τα μεγάλα ονόματα κρύβουν και παγίδες. Ε, οι δύο ελληνικές ομάδες ε, φαίνονται στα χαρτιά ότι είναι οι πιο δυνατές ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά αυτό μείνει να αποδειχτεί σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ε, βάζουμε σε αυτά και το ψυχολογικό παράγοντα, το τι πίεση δημιουργεί αυτό ομάδες, ε, το τι τριβή αυτό δημιουργεί εσωτερικά στις ομάδες. Ε, αλλά η εμπειρία λέει ότι την Ευρωλίγκα την παίρνει η ομάδα που είναι στο υψηλότερο σημείο της απόδοσης την κατάλληλη στιγμή, η οποία είναι κοντά στα play-off. βρει ρυθμό εκεί πέρα ε, ασχέτω ρόστερ, έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Οπότε, ξέρει, το να πανηγυρίζουμε για τι ελληνικέ ομάδε και τι μεταγραφέ. Ε, από τώρα είναι λίγο νωρί και. Ε, νομίζω ότι όλοι έχουν εικόνα πώ εξελίσσεται η EuroLeague και η εμπειρία του τι γίνεται, οπότε αυτό δεν είναι εγγύηση για τίποτα. Είσαι προπονητή στο υψηλό επίπεδο πάρα πολλά χρόνια. Ε, τι κάνει αν είσαι ο Μπαρτζόκα με τόσου πολλού καλού παίχτε, είναι πονοκέφαλο ή χαρά. Και για τον Παναθηναϊκό, στον μπουκέτο των τριών τελευταίων παιχνιδιών, δηλαδή τελευταίων παιχνιδιών λέω τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, Παρί και Ρεάλ, παρουσιάστηκε όχι σαν κοιμήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει η γλώσσα του σώματος ήταν αρκετά αδύνατη. Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα πριν. Το ότι πήρα του καλύτερου παίκτε για να φτιάξω μια ομάδα δεν σημαίνει ότι φτιάξα την καλύτερη ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει χημεία και η ομάδα πρέπει να έχει ρόλου ε, η ρόλη πρέπει να είναι αποδεκτή. Ε, αυτό είναι κάτι που νομίζω και οι δύο ομάδες το χάσανε στην, ε, στον πυρετό τους μεταγραφικής ενίσχυσης και του να κερδίσουν τις εντυπωσει. Και τώρα οι προπονητέ καλούνται να το διαχειριστούν. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, η εμπειρία μου είναι ότι αν η λογική σου είναι να τους κρατήσει όλους χαρούμενους, στο τέλος δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι και θα έχει χάσει και παιχνίδια. Οπότε οι προπονητές και το δύο ομάδων καλούνται να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις, να κατανύμουν ρόλους οι οποίοι θα είναι αποδεκτοί και να καταφέρουν να τους κάνουν αποδεκτούς αυτούς τους ρόλους και να βρουν τις σωροπίες. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι ευχή και κατάρα, ξέρεις, δηλαδή ο Ολυμπιακός... Απ' τη μία, έχει φτιάξει ένα φοβερό ρόλο στο οποίο του εγγυάται ότι δεν θα πάθει αυτό που πάθε πέρσι. Δηλαδή, όταν τραυματίζονται παίχτε, να καταραίει η ομάδα. Απ' την άλλη, όταν δεν σου τραυματίζονται παίχτε, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση. Ε, όσο καλό και να είναι ο παίχτη, όταν δεν έχει ρόλο, δεν έχει ρυθμό στο παιχνίδι και δεν αισθάνεται την αυτοπεποίθησή του ω μέλο τη ομάδα, η απόδοσή του πέφτει. Έτσι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο ότι κάποιο παίχτη είναι σε μία ομάδα όπου δεν έχει ρόλο και δεν μπορεί να αποδώσει όποτε του δίνει δίνεται ευκαιρία και ξαφνικά πάει σε μία άλλη ομάδα ε, στην οποία έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και γίνεται κυρίαρχη μορφή, δηλαδή εκτοξεύεται η απόδοσή του. Αυτό είναι θέμα ρόλων. Και αυτή τη στιγμή είναι πρόκληση και για τις δύο ομάδες. Ε, είναι θέμα χρόνου όμως. Δηλαδή αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να τα βρούνε, μέχρι να καταλάβουν όλοι τι θέλουν οι προπονητές, μέχρι οι προπονητές να καταλάβουν τι θέλουν οι παίχτες και να βρούνε το ρυθμό ε, για να βρούνε τη χημεία και τις ισορροπίες μεταξύ τους οι και με τον προπονητή. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει και ο παράγοντας αποτέλεσμα. Και όταν χάνεις παιχνίδια αυτό γίνεται αυτομάτως πολύ πιο δύσκολο. Όταν κερδίζεις οι παίχτες δεν μιλάνε και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προσαρμοσούν για να βρουν το χώρο τους και το ρόλο τους στην ομάδα. Όταν χάνεις παιχνίδια πλέον οι ρόλοι γίνονται πιο δύσκολα αποδεκτοί. Ε, οπότε αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και οι δύο προπονητές καλούνται, νομίζω, να δείξουν ε, την κλάση τους επί της και την προσωπικότητά τους ε, με το να όχι να επιβληθούν, να διαχειριστούν σε αυτή την κατάσταση. Κόουτσε, θεωρείς ότι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή τα παιχνίδια είναι πολλά, πάει προς τα μεγάλα ρόστερ ή εν τέλει όντως... Όπω προανέφερε, ήταν κάτι για τι εντυπώσει. Δηλαδή, Παναθναϊκό και Ολυμπιακό ήθελαν να δυναμώσουν πολύ και καλό ή κακό και κόντρα μεταξύ του. Ξέρει, μια μεταγραφή πολλέ φορέ φέρνει την άλλη. Ή θεώρησε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ εν τέλει θα κινηθεί προ τα εκεί και οι προπονητέ πλέον πρέπει να διαχειριστούν <coughs> τα μεγάλα ρόστερ και είναι μια νέα κατάσταση που συμβαίνει αυτή. Κοίταξε να σου πω ποια είναι η δυσκολία με τα μεγάλα ρόστερ. Ε, ο παίχτη, όσο καλό και να είναι, όταν δεν παίζει, όταν το. Καλέσει να παίξει, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Οι παίχτε mm -hmm. χρειάζονται ρυθμό με σεζόν. Οι παίχτε χρειάζονται ε, αυτοπεποίθηση. Οι παίχτε χρειάζονται να αισθάνονται ε, ε, σημαντικοί για να μπορούν να αποδώσουν. Όταν λοιπόν έχει ένα παίχτη, ο οποίο είναι από τη φύση του ηγετική ε, προσωπικότητα, ε, ή είναι σκόρερ, ή είναι on-ball παίχτης δηλαδή δεν είναι ο παίχτης mm -hmm. που περιμένει στη γωνία, είναι ο παίχτης που θέλει την μπάλα στα χέρια και δεν έχει αυτό το ρόλο όταν κληθεί να τον παίξει αυτό το ρόλο μετά από δύο μήνε, δεν θα μπορεί να αποδώσει. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά σου με τα μεγάλα ρόστερ. Ακόμα και αν τον έχει αυτό τον παίχτη, αν είχε στη θέση του ένα χαμηλότερο επίπεδο παίχτη, θα παίρνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι χαμένο κάπου. σω okay. ο παίχτη να έχει την πνευματική δύναμη να ανταποκριθεί σε αυτό. Αλλά κατά κανόνα δεν γίνεται. Χάνει πολύ από την απόδοσή του. Ε, το, να έχεις μεγάλους πέχτες για να αντέξεις την δύσκολη σεζόν πρέπει να τους διαχειριστείς με μεγάλο rotation. Δηλαδή όλοι να παίζουν από λίγο, να μοιράζονται καλά τα λεπτά. Αυτό έχει επίδραση στο short term, δηλαδή στο ε, βραχυπρόθεσμο ε, ότι οι πέχτες δεν μπορούν να βρουν ρυθμό. Mm -hmm. Κάθε κατάσταση έχει τη δυσκολία τους. Ε, ίσως... Το πιο υγιέ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στο NBA με τα μηνιαία συμβόλαια ή τα δεκαήμερα συμβόλαια ή κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, να υπάρχουν διπλές ομάδες όπου παίχτες θα είναι ενεργοί και θα ανεβαίνουν στην ομάδα σου γιατί το να έχεις έναν παίχτη ο οποίος είναι παροπλισμένο, είναι περιμένει εκτός δωδεκάδας ή περιμένει στην 11η και στη 12η θέση χωρίς χρόνο συμμετοχής, όταν το χρειαστείς δεν θα, θα παίξει. Ε, οπότε είναι μεγάλη πρόκληση αυτό και ιδίω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπου δεν έχουμε την οντροπία του NBA. Όπου στο NBA στο regular season άμα χάσουν και παιχνίδια δεν έγινε τίποτα. Εδώ πέρα όταν χάνει παιχνίδι είναι αμέσως ε, καταστροφή, ε, μιζέρια, ε, παράπονα, κριτική κτλ. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι ε, πρέπει να θυσιάσουμε και κάποια παιχνίδια στη διάρκεια τη σεζόν. Ιδίω από τη στιγμή που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν το να βγει πρώτο δεν είναι και μεγάλο επίτευγμα στη σεζόν. Ο στόχο είναι το πλεονέκτημα έδρα, το να είσαι στα play-off ανάλογα με το ποιο είναι το επίπεδό σου. Ε, οπότε αυτή είναι η δυσκολία με τα μεγάλα ρόσερ και νομίζω είναι πρόκληση. Το πιο σημαντικό είναι να έχει ε, όχι μεγάλα ρόσερ ω προ το να έχω πάρα πολλού καλού παίχτε. Σίγουρα χρειάζεσαι μια δεκαπεντάδα μήνυμου ε, παιχτών. Αλλά όλοι αυτοί πρέπει να έχουν τον αντίστοιχο ρόλο και την αντίστοιχη ιεραρχία στην ομάδα για να μπορούν να αποδώσουν όταν έρθει η στιγμή. Μάλιστα. Ντάντια, αυτά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον coach. coach Αντρέα, ευχαριστούμε. μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε παρακολουθούμε. Δόξα ή ο Θεό, στο site της τη VTB ε, δείχνει τα παιχνίδια. Οπότε τα βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε τον Melo Triple, το Wear, τον Casper, Ware, τον Λιβιό, τον πρώην του Ολυμπιακού. Εσένα βέβαια, τον Γαπκιάδη. Ε, ναι, oh. την ελληνική όλο, όλο, όλο τον κόσμο. Όλο Τι τον κόσμο. Κάτι πάνω. Ναι, ναι. Άντε. Ασίσταν, ασίσταν από πέρσι. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα. Coach, Ευχαριστώ πάρα καλή επιστροφή στην Ευρωλίγκα και εύχομαι να σε πρώτο όταν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν αντιά μου μας είπε ο κύριος Πιστιώλης, γίναμε σοφότεροι, γίναμε σοφότεροι για τη ζωή στη Ρωσία, γίναμε σοφότεροι για τη για τη VTB League και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τι έχουμε στην Ευρωλίγα αυτή τη βδομάδα, ευτυχώς θα ηρεμήσουμε ναι. και η άλλη βδομάδα είναι διαβολοβδομάδα. εβδομάδα. Oh. Θα αλλιώσουμε, oh. θα αλλιώσουμε, πάμε. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική και έχουμε τον τέρμπι τη αγωνιστική. Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκό. Μία Φενέρμπαχτσε που ψάχνει τον καλό τη σε αυτό και αυτή. Παναθηναϊκός που ψάχνει τον καλό του αυτό και ψάχνει νίκη. Και νίκη statement θεωρώ ότι μπορεί να είναι η συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκό το έχει αυτό το παιχνίδι. Μπόνζι Κόλσον, Νάιτζελ Χέι Ντέιβι είναι οι παίχτε που τραβάνε το κουπί. Ο Baldwin αυτή τη στιγμή έχει τραβήξει αρκετά το βάρος της περιφέρειας. Βέβαια θα έχουμε και τον κύριο Skyler Mays αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια της Φενέρ Και τι έχεις να πεις για αυτό το ντέρμπι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παθναγκός είναι ικανός για το καλύτερο, αλλά πρέπει να πατηθεί ε, το κουμπί ώστε να ξυπνήσει η γλώσσα του σώματος να γίνει κανονική. Αυτό mm -hmm. είναι το θέμα για τον Παθναγκό, δεν είναι mm -hmm. το θέμα του μπάσκετ. η Φενέρ πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτο, το Σκάιλαρ Μέι, ένα παιδί το οποίο ήταν στο NBA, το ήθελε το καλοκαίρι Μιλάνο, η Αρμάνη, ήταν στου Μινεζόντα Τίμπεργουλ, σκόπηκε. η τάση του ήταν να έρθει από το καλοκαίρι στην Ευρώπη, αλλά ήθελε να το προσπαθήσει λίγο περισσότερο. Ένα πολύ, καλά, πολύ καλό τεχνικά Παίχτησα να δούμε πώ θα προσαρμοστεί mm -hmm. ε, στη Φενέρ και στο ευρωπαϊκό ε, μπάσκετ. Ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Ε, πιστεύω ότι ο Παναγιακό, όπω το λε και εσύ, ε, το πάνω χέρι. θα ξυπνήσει και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι που θα είναι λίγο παραπάνω. Η Φενέρ θα μπει στο παρικιο Σφαβήρο, σφαβορίο: 52-53-47. Να πω πεντάδα που θέλω να δω, ξεκινώντα από ναι, αυτό το ναι, παιχνίδι. Ναι, ναι. Θέλω σίγουρα να δω τον Χουάντσο πάνω στον Nigel Χέι Ντέιβι και θέλω να δω τον Τζέντι Όσμαν πάνω στον Μπόντζι Κόλσον. Οπότε θεωρώ ότι τα βασικά όπλα τη Φενέντ Μπαχτσέ μπορούν να ανασταλούν κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Παναθηναϊκό έχει του παίχτε να το κάνουν αυτό. Ξεκινά με τον Γκράντ ναι, επίση. Όχι, όχι να ανασταλούν, να του περιορίσουν, να του χαλάσουν το παιχνίδι, να βρει κάποιον. Ματσάρει γαλί. καλά. Δεν υπάρχει παίχτη ο οποίο θα ξεδωτερώσει τον άλλον. Επίση μιλάμε για τους ψηλού επίσης της Φενέρ που τίθεται θέμα ακόμη ψηλού. Τι να πάρει. Ναι. Όχι, είναι ο Μαριάννα, και, και ο Μπίρτς. Τέλος. ναι, ναι. Και ο Μέλη ενδεχομένω σε κάποια σχήματα. Ναι, ναι, ναι. Προ το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Πιστεύω ότι ακόμη και εκεί έχει αβαντάζο ο Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ είναι πολύ πιο δυναμικό ψηλό από του ε, ψηλού τη Φενέρ. Τα πολύ ψηλά κορμιά του Σανλή και του Μαριάνοβιτ θα επιτρέψουν στου πολύ καλού σιτέρ του Παναθηναϊκού απ' έξω να εκτελέσουν. Οπότε πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός μπει και είναι αυτό που πρέπει να είναι, επιβάλλει το ρυθμό, το ελέγξει το rebound, θέματα που έχουμε δει μέχρι στιγμή, θεωρώ ότι θα φύγει με το διπλό. Μάλιστα, ολυμπιακός. ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό έχει σχετικά εύκολο έργο. Πρέπει να περιορίσει πολύ το 3-point shooting τη Bayern. Κοιτούσα τα στατιστικά πριν λοιπόν. Και η Bayern έχει εκτελέσει μέχρι στιγμή 127 δίποντα και 124 τρίποντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προτιμούν η μπάλα να πάει απ' έξω. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει διαφορά κλάσεις με την πάγεν. Πρέπει να αυτοκτονήσει για να συμβεί κάτι διαφορετικό. Λέσαι, εγώ ναι, εγώ το βλέπω πιο δύσκολο το μάτσο. Κοίτα, είναι διαφορετικού τύπου παίχτες, Γιατί, ας πούμε, έχει το Voykman που ξέρει θα βγει έξω ένα σουτάρι. Δηλαδή, θα, θα βγουν να κυνηγήσουν έξω υψηλοί. Έχει κάποια τέτοια θεματάκια απλά. Νομίζω ότι το αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού συνολικά ομαδικά θα αναστείλει τους ε, πολύ short guards επίσης, Edwards και Napier. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει ψηλά κορμιά έτσι κι αλλιώς τα οποία δεν είναι μόνο pan on ball, γιατί εντάξει, θα μου πει ο Νέιπιρ είναι πιο γρήγορο ενδεχομένω. Είναι το θέμα ότι κλείνουν του χώρου, κλείνουν το οπτικό πεδίο. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό έχει βασικό αβαντάζ σε αυτό το παιχνίδι. Ε, εγώ συμφωνώ ότι έχει mm -hmm. ο Ολυμπιακό, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Με το Χέρμπερτ προπονητή, η Μπάγκεν είναι μια συνεπή ομάδα. Ναι, δηλαδή η οποία δεν θα, είναι, δεν θα ξεφύγει από τον προπονητή. Όχι, το συγκεκριμένα κομμάτια θα, κάτω θα κάνει. Αν περιμένει ναι, το πάνω κάτω από θα περιμένεις, το κάνει. Θα το έχει. Έχει δύο γκάρτ που αν βρεθούν στη μέρα του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βάλουν 50 όπως, μαζί, ναι, καλή ναι, ώρα. Το ναι, ναι, Φρονάρκιν <laughs> και λοιπά και το ένα και το άλλο. Τα τρίποντα, και για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ σημαντικά τα τρίποντά του. Θα είναι πολύ σημαντικά τα τρίποντά του και κυρίω τα rebound του. Τα rebound του mm, που, έχει πονέσει τώρα τελευταία. Ναι, ναι, που έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακό. Εντάξει, επιστρέφει τώρα. Επέστρεψε ο Μιλωτίνοφ, ο οποίο είναι μια μεγάλη δύναμη για τον Ολυμπιακό θέλει λίγο χρόνο ακόμα ο Ολυμπιακό πέρα από το χρονο mm -hmm. που ούτω ή άλλω θέλει για να μπουν όλοι μαζί, να συνεργαστούν όλοι μαζί σε κανονικέ συνθήκε παιχνιδιού. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Καλή η προπόνηση, αλλά οι συνθήκε παιχνιδιού, το παιχνίδι είναι κοινό. Ε, Πώ λέει, το μυστρή κάνει το τέτοιο. Ναι, κάπω λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, μου έχει νέα. Σου έχω όχι να πούμε για το NBA. Μυστρή Ρέπορτσμαν. ξεκινάει, το, ξε, ξε, ah, okay. ναι, ναι, ξεκινάει και το NBA, παιδιά. Είμαστε πανέτοιμοι για το NBA, οι Celtics ε, τα κατάφεραν πέρσι, οι Nuggets ε, πρόπερσι. Ε, φαβο... Οι Celtics και οι Nuggets είναι το μεγάλο φαβορή για, ε, για φορά. μένα. Είναι η ίδια ομάδα σε σχέση με πέρσι. Μόνο ο Μιχαλίουκ έφυγε το παιδί που ήταν να πάει στον Παναγιακό και πήγε στου Jazz. Ε, ο Porzinki είναι τραυματία. Ο Porzinki είναι τραυματία, αλλά είναι τραυματία μέχρι ενό σημείου. Okay. αυτό α πούμε πότε που ξεκίνησε. Από τα Χριστούγεννα είχαν πει ότι ε, θα γυρίσει θα λείψει το πρώτο ε, κομμάτι του NBA. Η Nuggets είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει ελάχιστε αλλαγέ. Έφυγε ο Caldwell Pope που πήγε στο Ορλάντο και αποκτήθηκε ο τέλο Westbrook, ο οποίο θα δώσει, αν αμένει θα δώσει κάτι διαφορετικό. Πιστεύω πάρα πολύ φέτο. Του Dallas Mavericks. Του Dallas ναι, Mavericks. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω τους του Dallas Mavericks. Ο Ντόντζιτ πιστεύω ότι θα είναι ο MVP τη κανονική διάρκεια. Νομίζω ότι είναι η χρονιά των Mavs και ελπίζω να μην με απογοητεύσουν. Από εκεί και πέρα στην εξίσωση μπορούμε να βάλουμε και τους Sixers με Μπιντ, Πολ, Τζόρτζ, Μάξι. Του Σάντερ λίγο πιο πίσω. Επειδή με... είναι ένα νικόλο με... ναι, ναι, με Τζίλτζο, Αλεξάνδρ και λοιπά, Χόλμγκερ και λοιπά. Και βάζω στην εξίσωση και το Γιάννη και το Γιάννη πίσω και πιο Είχο. μπροστά τους του Νίξ. Τους Νίκς. Ναι, uh, με Μπράνσον, if... ναι. με Καλάντων Τάουνς και λοιπά. Έχει βάθος ε, η ομάδα τη νέα Υόρκης, οπότε σου είπα ένα μπουκέτο ομάδων. Πρώτο φαβορεί η Celtics, δεύτερο φαβορεί για μένα η Μαβέρξ με Ανατολή από εκεί και πέρα να παίζει πολύ, με Νίκς, με Σίξερς και λοιπά και και τα άλλο... Πάμε στο ρεπορτάζ. Ναι, στο ρεπορτάζ. Ε... Κάτι μου είχες για Σφερόπουλο μου πες. Ναι, για Σφερόπουλο. Ο σφερόπουλο κάτι ψάχνει στην αγορά mm. και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να το πάρει. Κάτι ψάχνει, Τι κάτι θέση? ψάχνει. Τέσσερα. Τέσσερα τεσράμει. Τέσσερα τεστράση. Οκ. Ναι. Κάτι ψάχνει. Ξαναβγή, πού... Ξαναβγήκε νέο σενάριο για τον ε, Πετρούσεφ, το οποίο διαψεύστηκε και από όλου από Ολυμπιακό, από Αστέρα και από Ρασνάτοβιτς. Ε, για τον, ε, ο Πετρούσεφ δεν ήταν καλό ε, στο μάτι ναι, με ήταν, την ΕΦΕΣ και ε, υπήρξε ένα θέμα εκεί. Ε, ο Σφερόπλος ψάχνει γενικώ στην Ελλάδα. Να βρει να Στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα mm. ψάχνει. Ε, από ό,τι μου λένε από τη Σερβία. Έχει τα μάτια του εδώ μήπως βρει κάτι καλό και γενικώ ψάχνει. Αλλά υπάρχουν και μάτια προς τα εδώ. Οπότε το κρατάμε αυτό είναι το ένα. Mm -hmm. ε, το άλλο είναι ότι ξεκινάει το NBA και τα κοψήματα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί το NBA. Ε, κάποιοι παίκτε του NBA θα έρθουν στην Ευρώπη. Σου είχα πει, σου είχα φάει το... Το, το μυαλό που σου λέω έρχονται παίχτες στο NBA και ήρθαν φέτος πολλοί παίχτες στο NBA και καλοί, είναι πιθανό να έρθει ένας ακόμα πολύ καλός. Ποιος? Είναι ο, ο Λαμάρ Στίβενς, ένα παιδί το οποίο μπήκε στο NBA undrafted, ήταν ε, στο Penn State, μπήκε, έπαιξε στους Celtics, έπαιξε στους Cavaliers, έπαιξε στους Memphis Grizzlies, κόπηκε ε, προημέρων και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα στα 27 του. Ως φρίζες έπτω τα που, Βασιλογική, ε... δεν ξέρω αν είναι και βάση ρεπορτάζ. Προ τα που μπορεί να τον έβλεπε. Δεν ξέρω τι κενό υπάρχει. Δηλαδή θα τον έβλεπα και στον Έρθρο Αστέρα, παραδείγματο χάρη. Σαν εκτίμηση το λέω, δεν υπάρχει πληροφορία. Ναι, 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 δεν ναι, ναι, ναι. υπάρχει πληροφορία. Και πιστεύω ότι πέρα από τον Λαμάρ Στίβεν που στο λέω ω πληροφορία ότι κοιτάζει στην Ευρώπη και από τα κοψίματα του NBA, επειδή υπάρχουν δύο-τρει καλοί παίχτε που δεν βλέπω mm -hmm. να βρίσκουν νέα κατάσταση στο NBA, θα έρθουν προ τα μέρη μα. Καλοί παίχτε. Για να δούμε. Καλοί παίχτε. Δηλαδή, ένα καλό παίχτη που αν τον έβλεπα στην Ευρώπη είναι ο Τζάρετ Μπάτλερ. Okay. Αλλά αυτό το λέω ω ως εκτίμηση ως mm -hmm. εκτίμηση και όχι ω πληροφορία. Ο Λαμαρ Στίβεν είναι πληροφορία. Ο Λαμαρ Στίβεν, φίλε και φίλοι, ήταν το ήτανε Πάρε Βάλε. Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί να Α, απαντήσω δω, και σε μία-δύο ερωτήσει ε, και κλείνουμε, παιδιά. Ε, για το Σλούκα μου λένε πώ θα συνεχίσει γιατί δεν είναι καλό στα τελευταία παιχνίδια κλπ. και το άλλο. Τα είπαμε, παιδιά, αυτά. Ότι. Έχετε θέμα Σλούκα. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. Τι Σλούκα. Ε, όλοι οι παίχτε δεν μπορούν να παίζουν πάντα καλά. Οκ. Ο Σλούκα αυτό που ήταν παιχνίδι. να κάνει στον Παναθναϊκό το έκανε πέρσι. Λογικά με το θα το κάνει. <laughs> με τον παραπάνω. Λογικά θα το κάνει και φέτο. Ένα Παναθναϊκό ήταν 17ο. Ήταν βεβαίω έγινε μια επανάσταση στον Παναθναϊκό με πάρα πολλά λεφτά. Ένα δεν μπορεί να οδηγήσει την κατάσταση μόνο του. Οι πολλοί είναι, <συλίδια> αλλά ο Σλούκα ήταν από του μπροστά Ένα παιχταρά, ένα παίχτη πανευρωπαϊκή κλάση, ο οποίο όταν αρχίσουν τα πιο ε, καλά παιχνίδια, θα είναι πάνω-κάτω αυτό που πρέπει. Και υπάρχει και ο Λορέντζο Μπράουν επίση. Ναι, όχι, όχι για τον Σλούκα, επειδή με ρωτάγανε για τον Σλούκα τα παιδιά, γι' αυτό λέω. Οκ. Okay. Δεν, δεν θεωρώ ε, ότι ε, υπάρχει θέμα ανησυχία για τον Σλούκα. Είναι τόσο έμπειρο που πιστεύω στα παιχνίδια που θα χρειαστεί θα είναι και αρκεί να είναι. Καλά με το σώμα του. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο θέμα για το Σλουκά. Ναι, ναι. Οπτικά και θέλ εγώ τώρα, έτσι. Και Θέλω να ξαναπώ ε, κάτι τετριμένο, κουραστικό ίσως. Στην αρχή της χρονιά βλέπουμε πολύ και μιλάμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε πολύ και μιλάμε λίγο. Να δούμε πάρα πολλού αγώνε να καταγράψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Αλλά όχι απόλυτα συμπεράσματα. Εντάξει, τώρα χάνει ο Παναγενικό Χάνου Ω, αυτό, εκείνο, φύγαμε. χασαμε δύο ένας, παιχνίδια στάει, μου, λέει ο άλλο, τι θα κάνουμε, τι έκανε. Θα <laughs> κερδίσει το επόμενο. Και αν δεν κερδίσει το επόμενο, θα κερδίσει το μεθεπόμενο. Ο Παναγιώτο είναι πρωταλλήτη τη Ευρώπη. Δεν μπορεί να παίρνει καταρχά κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Έτσι είναι την Ευρωλίγκα. Ε, ναι. Εντάξει, τώρα τον περιμένω στη γωνία, ε. Πές δεν συνέβαινε αυτό. Ναι, σίγουρα. Είναι και αυτό. Σίγουρα. Ήταν Πάμε. το ΠΑΡΕΒΑΛΕ Powered by Bet365. Τόλης, κοντζιάς, Νάντια Βελέτζα Πάλε από μας το χέρι σου, Νάντια. Ζεστή καρδιά. Τι κάνεις, δε. Η μαμά μου λέει να κλείνει το aircondition εδώ πέρα, γιατί θα με κρυώσετε. Γεια σου, μαμά. Εδώ, εδώ, εδώ. Πάμε. Γεια σας. <laughs> Γεια σας.